Θέλω λίγο να αναφερθούμε τώρα, αλλάζουμε θέμα, πάμε στο ζωντανή σύνδεση, παραμένει η Εύη, σε μια πρωτοβουλία της Παγκρατικής Ομοσπονδίας Ευρώπης. Τα έχουμε πει πολλές φορές, έχουμε αναδείξει πρωτοβουλίες, ημερίδες, δράσεις πολιτισμού, δράσεις επικαιρότητας, δράσεις με ιδιαίτερους συμβολισμούς. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή μια ημερίδα η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά με κεντρικό τίτλο «Μνήμη, καταλλαγή και δημιουργική συνύπαρξη». Παγκριτική Ομοσπονδία Ευρώπης βέβαια, με την θερμή υποστήριξη βέβαια και της ελληνικής πολιτείας. Θέλω να πάμε να συναντήσουμε την πρόεδρο της Παγκριτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης και πρόεδρο του Συλλόγου Κριτών Αμβούργου και Περιχώρων, την κυρία Ευτυχία Όλοφσον Σαβιολάκη. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλε και σας ευχαριστώ πολύ που και αυτή τη φορά δείξατε την προθυμία να καλύψετε την εκδήλωσή μας. Χαρά μας και υποχρέωσή μας. Εξωτερικό χώρο βλέπω, πού σας πετυχαίνουμε? Είμαστε στην λίμνη του Χάρμπουργκ, είναι ένα προάστιο του Αμβούργου. Α, είναι πανέμορφα εκεί. Ωραία, ναι. Τη γνωρίζω την περιοχή. Λοιπόν, για πείτε μας λίγο αναφορικά με την ημερίδα η οποία πότε θα πραγματοποιηθεί, για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Ναι. Την Κυριακή 2 Οκτωβρίου και ώρα 5 Ελλάδας. Ναι. 4 Γερμανίας. Θα αναμεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube. Αναφορικά με τον τίτλο βέβαια, «Μνήμη, καταλλαγή και δημιουργική συνύπαρξη», πώς προέκυψε? Ναι. Λοιπόν, καταρχήν είναι μια εκδήλωση μνήμης, αλλά και τιμής προς τον καθηγητή Αλέξανδρο Παπαδερό και την Ορθόδοξη Ακαδημία της Κρήτης. Μνήμη, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αφορά τα εγκλήματα που διεπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής στον τόπο μας. Ναι. Συγκεκριμένα, εχθές συμπληρωθώθηκαν 79 χρόνια από το ολοκαύτωμα των τριών χωριών στο Σέλινο, ναι. Λιβαδά, Μονής και Κουστογέρακου. Μάρτυρας ο καθηγητής κυρίος Παπαδερός τότε, που συνελήφθη και φυλακίστηκε στις φυλακές της Αγιάς. Θέλουμε να τιμήσουμε τον καθηγητή Παπαδερό για το τεράστιο έργο του ως συνιδρυτή της Ορθοδομίας Κρήτης και της οποίας διετέλεσε Γενικός Διευθυντής από την ίδρυσή της μέχρι και το 2008. Ναι. Θέλουμε επίσης να τιμήσουμε την Ορθόδοξη Ακαδημία της Κρήτης, η οποία έχει διασπράξει τα μέγιστα στην καταλλαγή και την συμφιλίωση και στην καλύτερη σύστηξη των ελληνογερμανικών σχέσεων, αλλά και των αποδήμων με τη μητέρα Ελλάδα, με πλήθος εκδηλώσεων και συνεδρίων που έχουν πραγματοποιηθεί, τα περισσότερα τα οποία ήταν διεθνή. Και επίσης θέλουμε να συμβάλλουμε στην ανάδειξη των 12 κελιών φυλακών της Αγιάς ως μνημείων και τη δημιουργία ενός ιερού ναού στον τόπο όπου εκτελέστηκαν τότε οι αγωνιστές της Κρήτης, το λεγόμενο Γολγοθά. Και έτσι να ενισχύσουμε την προσπάθεια που κάνει ο καθηγητής Παπαδερός με την εταιρεία Ίδρυσης Μουσείου Κρήτης και της κατοχής και της αντίστασης. Αυτό το στόχο έχει εκδήλωσή μας, μνήμη στα γεγονότα, όχι όμως για να διατηρούμε μίσος, αλλά για πολύ να σωστά. Συμβάλλουμε ξέρετε, στην καλύτερη... Ναι. Προκαλούν εντύπωση οι πρωτοβουλίες σας, καθώς βασικός στόχος εξ αρχής είναι να προκύπτουν μηνύματα κυρίως με κατεύθυνση και τη νέα γενιά. Και αυτές οι πρωτοβουλίες έρχονται από ανθρώπους, Έλληνες ομογενείς, οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό και έχουν αυτή τη συνεχή δίψα να έρθουν σε επαφή με την πατρίδα, με τα ελληνικά χώματα, με τη νέα γενιά. Έτσι. Θέλω λίγο να Αυτό ναι, θέλουμε. Ακριβώς, ολοκληρώστε. Όχι, αυτός είναι ο σκοπός μας.
αυτό που επιδιώκουμε να κάνουμε με τις εκδηλώσεις μας. Λοιπόν, πάμε να ξαναπούμε λίγο τους τρόπους με τους οποίους μπορεί ο καθένας από εμάς την Κυριακή να γίνει κομμάτι, να γίνει μέρος αυτής της ξεχωριστής ημερίδας η οποία θα πραγματοποιηθεί. Ναι. Να πούμε λίγο τις ώρες που θα προβληθεί. Ναι. Λοιπόν, είπαμε 5 η ώρα Ελλάδος, την Κυριακή 2 Οκτωβρίου, στο YouTube, στο κανάλι της Παγκριτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης. Αν βάλει κανείς Παγκριτική Ομοσπονδία Ευρώπης, θα το βρει. Θα το βρει και θα δει κατευθείαν την εκδήλωση αυτή. Ναι. Και βέβαια, υπάρχει αφίσα μας, υπάρχει και το QR code. Ακριβώς. Μετά το σύνολο, φαντάζομαι, της ημερίδας θα ανέβει στο YouTube και μπορεί κάποιος ο οποίος δεν θα έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί και να σας θαυμάσει, να σας απολαύσει, να το δει από εβδομάδα κανονικά. Αυτό το καλό έχουν τα διαδικτυακά. Ακριβώς. Που μένουν μετά αποδικευμένα και θα δημοσιευτεί βέβαια και στο Facebook, στη σελίδα της Ομοσπονδίας. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας στηρίζετε. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.